το θέμα αυτό έχει τίτλο «Πλήρη απόφαση οδηγού δικηγόρου για παροχή γνωμοδός της διάσκησης ενδίκου μέσου κατά τις 4/9/96/2/14 απόφασης πολυμελούχων του δικτύου αστυνόμου». Δέχεστε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό? Ναι. Λοιπόν, το ακούσατε, λοιπόν, ο Γιάννη Μουνούς έχει το λόγο. Το θέμα αυτό εισήχθη στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά θεωρήθηκε καλύτερο να προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα ιδιαίτερη σημασία θέμα. Αφορά την ΔΕΑ και χρήματα τα οποία οφείλει ο Δήμος σε αυτήν σύμφωνα με την απόφαση και κατ' επέκταση η Δημοτική Επιχείρηση στο Δημοτικό Κράτος. Όπως γνωρίζετε, παλιά η Δημοτική Επιχείρηση είχε ένα χρέος προς την εφορία, το οποίο είχε διακανονιστεί. Στην προηγούμενη όμως δημοτική περίοδο αφέθηκε η πληρωμή των δόσεων, με αποτέλεσμα η Δημοτική Επιχείρηση να χάσει τη φορολογική της ενημερότητα. Είχε χάσει και την ασφαλιστική ενημερότητα, αυτή αποκαταστάθηκε επί των ημερών της σημερινής διοίκησης προς το τέλος του έτους 2014. Το ελληνικό κράτος έχει προσφύγει και ζητάει τα χρήματα, τα οποία είναι κοντά στο ύψος των 280.277 ετών. Τη ΔΕΑ προσέφυγε δικαστικά και είπε «Ναι, χρωστάω, αλλά μου χρωστάει και ο Δήμος, οπότε να τα πάρετε από το Δήμο». Ήρθε η απόφαση αυτή, η οποία αναγνωρίζει αυτή την τριγωνική σχέση μεταξύ ελληνικού δημοσίου, ΔΕΑΠ και Δήμου, η οποία είναι πρωτόδικη. Έχουμε προθεσμία ενός μηνός για να ασκήσουμε ένδικα μέσα ή όχι. Επομένως, προτάθηκε στην Οικονομική Επιτροπή να οριστεί δικηγόρος, όπως προβλέπετε, να γνωμοδοτήσει αν πρέπει να ασκηθεί ή όχι ένδικο μέσο, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται, επειδή το θέμα όμως είναι ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά το ποσό, την επιβίωση ίδια της δημοτικής επιχείρησης, αλλά και την αμοιβή του δικηγόρου, η οποία η Οικονομική Επιτροπή έχει περιθώριο να αποφασίζει μέχρι νομοδοτήσει 300 ευρώ, να το πω έτσι κοντρά-κοντρά. Θεωρώ ότι ο νομικός ο οποίος θα δώσει αυτή την νομοδότηση θα ζητήσει παραπάνω. Δεν θα είναι τρομερό το ποσό, θα είναι παραπάνω από τα όρια της Οικονομικής Επιτροπής. Γι' αυτό εισήχθη εσπευμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω προθεσμιών. Και προτείνεται να εξοδοτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, να νομοδοτήσει δικηγόρος βέβαια, και να εξοδοτηθεί η Οικονομική Επιτροπή για τις περαιτέρω ενέργειες μέχρι πού, μέχρι την νομοδότηση. Δηλαδή να πάρει προσφορές, να αναθέσει κάποιο δικηγόρο και όταν καταθέσει την νομοδότηση, πάλι το θέμα θα έρθει στο Συμβούλιο για να νομοδοτήσει για την άσκηση προσφύγης. Εναντίον της απόφασης αυτής, η οποία έχει εκδοθεί, έτσι, ουσιαστικά εναντίον της απόφασης. Και φαντάζομαι δικαιώνει τη ΔΕΑ, έτσι. Ναι. Κοίτα. Μα και έχεις δίκιο, δεν διαφωνούμε. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι για να ασκήσουμε μη ενδικό μέσο να το κάνουμε κατόπιν νομοδότησης δικηγόρου. Γιατί εμείς είμαστε. Αν είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε έπρεπε να το κάνουμε. Αλλά θα το κάνει το κάνουμε για να το κάνουμε. Όχι, δεν θέλουμε να το κάνουμε, αλλά έχει σημασία. Ο κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό απλώς για να το διευκρινίσουμε. Αυτό είναι το χαρτί από την Οικονομική Υπηρεσία, μα και η ημερομηνία είναι 22 έτου. Έτσι είναι. Σήμερα δηλαδή. Λοιπόν, ότι για να, και λέει η Οικονομική Υπηρεσία ότι για να εφαρμοστεί μια προσωρινή εκτελεστική δικαστική απόφαση απαιτείται τελεσιδικία. Η τελεσιδικία επέρχεται είτε με την έκδοση απόφαση σε δεύτερο βαθμό, έτσι, η οποία είναι εκτελεστή, είτε μετά παρέλευση άφραξης προθεσμίας κτλ. Επομένως, επειδή η ημερομηνία από ό,τι μου δόθηκε από την κυρία Πρόκου, τη Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας, είναι μέχρι τις 16 του μήνα του Ιουλίου, για αυτόν τον λόγο είπαμε να πάρει από το Συμβούλιο να ανατεθεί και να προχωρήσει. Άρα πάμε σε ψήφιση. Ο κύριος Βασιλόπουλος έχει τον λόγο. Ε,
Ναι. Αναφορικά με το θέμα της ΔΕΑΠ, το οποίο έχει συζητηθεί πολύ εδώ, θεωρώ ότι αυτό είναι και μια πολιτική απόφαση. Δηλαδή, συμφωνώ για τον δικηγόρο και τον ορισμό του δικηγόρου, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τη γνωμοδότηση του δικηγόρου. Δεσμευόμαστε δηλαδή να ακολουθήσουμε τη γνωμοδότηση του δικηγόρου και να αφήσουμε τη ΔΕΑΠ να μην καλύψει την υποχρέωσή της, αν τελικά κερδίσουμε το δικαστήριο αυτό. Ή θέλουμε να βοηθήσουμε τη ΔΕΑΠ, και αυτός είναι ένας τρόπος να βοηθεί η ΔΕΑΠ, ή δεν έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε το ποσό, οπότε προκειμένου να υπολειτουργήσει ο Δήμος, όντως θα αφήσουμε. Ευχαριστώ. Δεν είναι θέμα οικονομικό. Ο Δήμος έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ΔΕΑΠ. Όμως τα χρήματα εξάγονται και μπαίνουν στο ταμείο του Δήμου με διαδικασίες που βλέπουν τα αστυνομικά. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι ή μη να ασκήσουμε έφεση αυτό το οποίο είναι δικηγόρος. Δηλαδή, ο δικηγόρος μπορεί να πει ότι μπορούμε να ασκήσουμε έφεση, αλλά μπορούμε και να μην ασκήσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε δεν θα ασκήσουμε. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να εγώ να αποδικάσω τι θα πει η νομοδότηση του δικηγόρου. Θα έρθει το συμβούλιο μετά με την νομοδότηση του δικηγόρου και θα αποφασίσει. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι τώρα αυτή τη στιγμή μην το. Ο κύριος Αφούτης έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση πάλι ότι στο θέμα της ΔΕΑΠ λιγάκι σπειράμε διάφορα και χρονοτριβούμε. Δεν θέλω να πω. Αναφέρθηκε το θέμα της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερώτησης της ΔΕΑΠ. Αναφέρθηκε η δυνατότητα του Δήμου να τη χρηματοδοτήσει ή όχι. Αναφέρθηκε ότι είναι θέμα πολιτικό ή οικονομικό. Ο Βαγγέλης το έπρεπε τώρα αυτό. Ο Βαγγέλης δεν ανέφερε τώρα που δούσε ότι υπάρχει δυνατότητα με να χρηματοδοτήσει τη ΔΕΑ, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό δεν είπες τώρα που πήγε από το μικροφόνο. Ότι αν υπάρχει απόφαση ρεσίτου, δεν θα πρέπει να καταφέρουμε. Αλλά όχι να φέρουμε χρήματα. Ωραία. Επί της απόφασης, εντάξει. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Για ποιο είναι το προκείμενο. Ο Δήμαρχος το γνωρίζει, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι. Μεθαύριο την Πέμπτη, ΔΕΑΠ έχει πάλι έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, γιατί είναι στο παραπέντε πάλι. Έχει έρθει σχετικό email που έχω μπροστά μου, το οποίο αναφέρει αυτά που αναφέρονται τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια τώρα. Και θεωρώ, Δήμαρχε, σας το έχω πει και σε άλλο συμβούλιο, ότι το θέμα της ΔΕΑΠ πρέπει να το λύσουμε. Δηλαδή, τη λειτουργικότητα της δημοτικής επιχείρησης. Έχουμε πάλι ένα email ενημερωτικό από την διοίκηση, η οποία λέει στην ουσία ότι θα κάνουμε αυτό το συμβούλιο την Πέμπτη, γιατί ο μήνας δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει και θα απολύσει και πάλι για τη φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Την ασφαλιστική, συγγνώμη. Συζητάμε αν πρόκειται να δώσουμε σε ένα δικηγόρο να γνωμοδοτήσει, αν χρειάζεται ή όχι, να πάμε σε δεύτερο βαθμό για τις οφειλές του Δήμου στη ΔΕΑΠ. Μα το θέμα της ΔΕΑΠ θα έχει λυθεί τόσο καιρό αν πράγματι ο Δήμος έδινε τα οφειλούμενα. Τόσα χρόνια δεν έδινε τα οφειλούμενα, πήγαμε δικαστικά, δικαιώθηκε η δημοτική επιχείρηση και συζητάμε τώρα να μην κάνουμε, δηλαδή τι, το να κάνουμε έφεση σημαίνει ότι δεν κάνουμε δεχτή την απόφαση την πρωτόδικη, την αμφισβητούμε για την εγκυρότητά της, άρα πάμε να κάνουμε έφεση για να προτριβήσουμε κι άλλο. Για να πάει δικάσιμη πότε και να λύξει το θέμα της ΔΕΑΠ πότε. Δήμαρχε, με βρίσκει εντελώς κάθετο αυτό το θέμα. Δηλαδή για μένα θα έπρεπε καν να συζητηθεί ως θέμα αυτό. Τι να γνωμοδοτήσει. Είναι πολιτική απόφαση τελικά. Ούτε οικονομική, είναι πολιτική. Ή θέλουμε τη δημοτική επιχείρηση να ορθοποδήσει και να είναι λειτουργική, ή δεν θέλουμε και θα την έχουμε όμοιο του Δήμου όλο αυτό το καιρό και τους υπαλλήλους της και τα γνωρίζετε. Και επειδή γνωρίζετε το θέμα, έτσι, και γνωρίζετε ότι και σε άλλες περιπτώσεις όταν ήρθε, υπήρχε, ας το πούμε, μια διαμάχη από την οικονομική υπηρεσία, έτσι, και τα λοιπά. Για να μην επανέλθω στο θέμα, γιατί θεωρώ ότι τα ξέρεις. Ή τουλάχιστον στην ίδια εικόνα που έχω και εγώ. Επομένως, είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια γνωμοδότηση και ανάλογα τι θα υποθέσει η γνωμοδότηση, επόμενο συμβούλιο, γιατί έτσι κι αλλιώς το θέμα θα έρθει πριν τις 16 που τελειώνει η προθεσμία, έτσι. Δηλαδή θεωρώ μπορεί τέλος του μήνα, αρχές, πότε θα έχουμε συμβούλιο, θα έχουμε και την
νομοδότηση και επομένως τότε μπορούμε να πάρουμε αυτήν την απόφαση που ίσως υπενήσεσαι. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις τις αποφάσεις που πήγανε, ξέρεις την πρώτη απόφαση, ξέρεις που επέστρεψε, ξέρεις τη δεύτερη απόφαση με τις διάφορες υποσημειώσεις εκεί πέρα από την αποκεντρωμένη, συμφωνούμε. Άρα γνωρίζεις ποια είναι η όλη ιστορία. Θεωρώ ότι δεν είναι κακό να έχουμε και μια γνωμοδότηση ως ενισχυτική των πολιτικών αποφάσεων που υπονοεί. Έτσι. Να σας πω πάλι στον μωρό. Κύριε Φαφούτση. Ευχαριστώ. Δεν μας έχει καταλαβαίνει απόλυτα τι συζητάμε. Έτσι, είναι γνωστό και το παρελθόν και τι ρόλο είχαν παίξει και οι υπηρεσίες του Δήμου μας στην όλη κατάσταση. Λάθος τους. Και θεωρώ το είχαμε κάποιοι καταγγείλει και όταν έγινε αυτό. Ήταν λάθος τους τότε της υπηρεσίας. Αυτή η διαλκυστήρα μεταξύ της τότε διοίκησης και της υπηρεσίας, κατά εμέ, ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να υπάρχει. Αν πρόκειται να θέλουμε να επικυρωποιήσουμε νομικά την απόφασή μας, προκειμένου να πείσουμε και τους υπαλλήλους μας ότι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, που η δουλειά των υπαλλήλων ποια είναι, εκτελούν τις εντολές της πολιτικής διοίκησης. Αν χρειαζόμαστε γνωμοδότηση δικηγόρου να το κάνουμε αυτό, εγώ δεν συμφωνώ. Οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό που ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θεωρεί το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει αυτή η δημοτική επιχείρηση επιτέλους να ανασάνει, είναι υποχρεωμένοι οι δημοτικοί υπάλληλοι να εκτελέσουν τις εντολές που θα πάρουν το Δημοτικό Συμβούλιο και εκ προκειμένου από τον Δήμαρχο που εκπροσωπεί και εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή είναι η άποψή μου. Μιλάμε για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Επομένως, θα πάρθει η γνωμοδότηση και τότε θα έρθει το θέμα πια συγκεκριμένα. Θα πάρθει και αυτή η απόφαση, η οποία δεν είναι πολιτική απόφαση. Θα μας καλύψει σε κάτι. Θα μας καλύψει στους υπαλλήλους. Προφανώς. Σε θέμα νομιμότητας. Γιατί δηλαδή θα γυρίσουν πάλι να μας πει βήμα και δεν είναι νόμιμο αυτό που κράτησε, αφού είναι απόφαση δημοσίου συμβουλίου. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να έχουμε την γνωμοδότηση από ένα δικηγόρο. Δεν θεωρώ το θέμα κρίση λέγης μου και νομίζω ότι Δαμιανέ ότι θα σου πω ότι έτσι όπως το περιγράφεις είναι σαν να μην θέλει κανένας εδώ πέρα μέσα ή πλάι την πλειοψηφία να εξηγιάνει αυτή την εταιρεία. Την εταιρεία όταν την παραλάβαμε είχε 6 μήνες απλήρως υπαλλήλους, σε εξασφαλίσαμε ασφαλιστική ενημερότητα. Πήρε χρήματα που τους χρωστούσαν, έχει πληρώσει υπαλλήλους, μπαίνει σε μια καλοκαιρινή περίοδο που θα έχει έσοδα και προσπαθούμε να την εξηγιάνουμε. Επίσης, δεν σε διέκοψα, εγώ περίμενα. Άμα ακούσει. Γιατί να μην την έχει την ευκαιρία, γιατί στην απαρνήθηκε κανένα και σπέβδει να την πάρει, εγώ πει. Λοιπόν, επίσης, δεν αναφέρει σε όλο αυτό το λόγο που έβγαλε. Ότι οι αποφάσεις δικαστηρίων είναι εκτελεστές μόνο σε δεύτερο βαθμό. Και επίσης τα εντάγματα τα οποία είναι από πίσω από δικαστική απόφαση δεν παίρνουν από έλεγχο επιτρόπου. Δεν είναι από εκείνα τα εντάγματα που πάει ελέγχει ο επίτροπος και καλύπτεται ο υπάλληλος και η διοίκηση πίσω από τον έλεγχο του επιτρόπου. Εξάγονται τα χρήματα χωρίς να περάσει από διαδικασία επιτρόπου. Επομένως, ο νόμος λέει, η διαδικασία που ακολουθεί το δημόσιο, ότι πρέπει να είναι τελεσίδικη απόφαση. Που σημαίνει είτε πρωτόδικη και έχει περάσει προθεσμία να ασκήσει έφεση και εκταστεί τελεσίδικη, είτε εφετειακού βαθμού. Και τότε η απόφαση είναι εκτελεστή, το υπάλληλος βάζει την υπογραφή του και βγαίνουν τα χρήματα του ταμείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το να πάμε εμείς να εφαρμόσουμε εξαγωγή χρημάτων με πρωτόδικη απόφαση, έτσι, το υπάλληλος δεν θα την υπογράψει, θα πάρει ένα εντέλεσθε από τη διοίκηση και εκείνο το ένταλμα που θα πληρωθεί, πάει κατ' εξαίρεση για έλεγχο του Επιτρόπου, έτσι. Και αν κριθεί ότι είναι παράνομη εξαγωγή, γίνεται καταλογισμός σε αυτούς που έχουν βάλει το εντέλεσθε. Λοιπόν, τέτοιες διαδικασίες δεν τις έκανε ούτε η προπροηγούμενη διοίκηση πριν από το 10, ούτε η προηγούμενη διοίκηση, και δεν έχουμε σκοπό κι εμείς να δώσουμε εντέλεσθε σε υπαλλήλους οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν την νομιμότητα. Δεν είναι τίποτα. Θα πάρουν μια γνωμοδότηση ενός δικηγόρου. Αν είναι υποχρεωτική η άσκηση ενδίκου μέσου, αν δεν είναι υποχρεωτική η άσκηση ενδίκου μέσου και μας αφήνει περιθώρια, δεν θα ασκήσουμε. Έτσι τουλάχιστον εγώ λέω από τώρα τη θέση μου ότι δεν θα ασκήσουμε. Έτσι. Αν όμως είναι υποχρεωτική, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε την νομιμότητα. Και θα πάμε σε εφετειακό βαθμό να λυθεί το θέμα σε λεσίδι.
Για διευκρίνηση, γιατί ο Βαγγέλης ο Προύς, αυτό που ανέφερε ήταν ακρίβεια. Μου ανέφερε ότι δεν είναι ο φίλος υπαλλήλους. Είναι λάθος. Δεν υπάρχουν οφειλές υπαλλήλους, συγκαλύφθηκαν. Αυτό είναι λάθος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με το email του Διευθύνου Συμβούλου, σήμερα σύνολο οφειλών σε υπαλλήλους 20.000 ευρώ. Και ασφαλιστικές εισφορές άλλες 5.000 ευρώ. Και είναι μισό λεπτό, Βαγγέλη. Εδώ μιλάμε για μισθούς και τρεις μισθοδοσίες και τέσσερις μισθοδοσίες πίσω υπαλλήλους. Οπότε μην λέμε αν χρωστάμε ή δεν χρωστάμε. Δεν είπε αυτό. Είπε πόσα το είπε. Και πόσα χρωστάμε. Δεν είπε αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά. Αν χρωστούσαν, επειδή είχε Χριστόφορο 6 μήνες και τώρα χρωστάμε 4. Ωραία. Αυτό όσον αφορά το θέμα μισθοδοσίων. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Αναφέρεις, Βαγγέλη, ότι πρέπει να τελεσιδικήσεις σε δεύτερο βαθμό, έτσι προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση. Ο ίδιος όμως τώρα μόλις είπες ότι από τη στιγμή που έχει πρωτόδικα βγει απόφαση και δεν ασκηθεί μέσα σε ένα άλλο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω πώς ορίζει ο νομοθέτης, ένα μήνα, δύο, δεν ξέρω, η έφεση, άρα είναι εκτελεστέα η απόφαση. Σωστά. Ναι, αλλά είναι το χρέος της δίκης ασκήθηκε εν υπομέσου, τότε παρανομία δεν ασκήθηκε. Αυτό που είναι όλοι εδώ πέρα στην αρχή, κυρία Κατσούρα, που είστε δίπλα εκεί, θα το πει. Έπρεπε να παρανομήσουμε για να πληρώσουμε. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας άσκησης ενδικού μέσου. Ούτε ο κύριος Λαπούτης, ούτε και κανείς εξημών, είναι απόφυτος της νομικής. Πλην μιας. Κυρία Κατσούλα, αφήστε να ολοκληρώσω μια πρόταση. Μια πρόταση. Ίσως θέλετε να μιλάω σε πολύ βόλο για να μην προλαβαίνετε εσείς. Αλλά ως νομικός το αποδείξατε ότι είστε γρήγοροι. Είπα πλην μιας. Πλην μιας. Λοιπόν. Επομένως, καλό είναι να έχουμε την νομοδότηση. Και τότε θα έρθει να το συζητήσουμε. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί βλέπουμε σε όλο αυτό το κυκαιώνα, ας το πούμε, να μας διαβάζει το email της επιχείρησης. Επιχείρηση μπροστά μου το κρατώνει, αν ξέρω πολύ καλά. Δεν πρέπει να λύσει το θέμα, δεν μας ξέρεις τι μιλάμε. Γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε την νομοδότηση τώρα, μην το παρατραβάμε. Επειδή το έχουμε πει από τις αρχές του πρώτα, του Σεπτέμβριο, ότι θα τελειώνουμε αυτή την επιχείρηση, αλλά περνάει ένα χρόνο. Προχωράμε στην ψήφιση. Μπουρνούς, ψηφίζουμε το πρώτο θέμα της ημερήσιας. Μπουρνούς, Τσεβά, Αραπκυλής, Μάρκου, υπέρ. Μικρόπουλος, υπέρ. Καλφαντής, υπέρ. Μισοκύλης, υπέρ. Ζαφυρόπουλος, υπέρ. Παπαθανασίου, υπέρ. Βλαχάκη, υπέρ. Χαχολάκης, υπέρ. Παρικάκης, υπέρ. Φαφούτης, κατά. Κατσούδα. Κύριε Βασιλόπουλε, συγγνώμη, τα είπα δεν ξέρω. Κατά. Στέφου. Κατά. Βασιλόπουλος, υπέρ. Και η κυρία Τσέρνου. Μουδούρης. Ο Μουδούρης, υπέρ. Και την κυρία Τσέρα. Σωστό. Ο κ. Μουδούρης, λοιπόν, υπέρ, η κυρία Τσέρνου, υπέρ, και ο κ. Αδαμόπουλος που μόλις ήρθε. Πάνε λίγο. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία, 16 υπέρ, 3 κατά.
Δεύτερο θέλω. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, δεν έχετε δίκιο. Μπορώ δύο λεπτά να έχω λόγο πριν που ζητήσατε εκτός συνεργασίας. Εκτός συνεργασίας. Πρωτού προχωρήσετε στα θέματα εκτός συνεργασίας, αν μπορείτε δύο λεπτά να έχω το λόγο. Θέλετε κάποια διευκρίνηση να κάνετε. Ναι, ναι, θέλω κάποια διευκρίνηση. Μπορώ. Για δύο λεπτά, μπορείτε. Καλησπέρα. Την προηγούμενη φορά θέσαμε από Τερζοπούλου Εμμανουέλα από την κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος Ραφίνας. Την προηγούμενη φορά θέσαμε ένα θέμα ότι από 14/5 του 2015 έχουμε καταθέσει συνολικά 250 υπογραφές που ζητούν από το Δημοτικό Συμβούλιο να φέρει το θέμα της προστασίας της εκβολής προς συζήτηση σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσε την προηγούμενη φορά ότι δεν το έχει λάβει. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν μία επιστολή η οποία απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μισοκύλη, ένα μήνα μετά, ένα μήνα και μια εβδομάδα μετά, δεν έχει φτάσει ακόμα στα χέρια σας. Είτε και τώρα μου είπατε το και δεν το. Λοιπόν, 5102 είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου 14/5 του 2015. Αυτό είναι το πρώτο. Όποιος θέλει μπορεί να το δει, το έστειλα την επόμενη του Δημοτικού Συμβουλίου και σε όλους με email για να μην νομίζετε ότι... Λοιπόν, πέστε τώρα, ναι, για να μην νομίζετε ότι... Το δεύτερο συμβούλιο που κάναμε ναι, σήμερα, ναι. Και το δεύτερο είναι ότι δεδομένου το ότι αυτές οι υπογραφές έχουν κατατεθεί 14/5 και από όσο γνωρίζω, δεν ξέρω τώρα, αν κάνω κάποιο λάθος μπορεί κάποιος να με διορθώσει. Με 23 υπογραφές που να ζητάνε σύγκληση, ενώ να μπει ένα θέμα εντός Δημοτικού Συμβουλίου, υποχρεούται ο Δήμος, νομίζω, εντός 30 ημερών. Δεν ξέρω, αν κάνω κάποιο λάθος σε αυτό, ας με διορθώσει κάποιος. Αλλά νομίζω 23 υπογραφές απαιτούνται και πρέπει να τεθεί μέσα σε ένα μήνα σαν θέμα. 25, τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, είναι πολλές, πολύ περισσότερες έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να τεθεί προς συζήτηση. Γιατί ήδη έχει ξεπεραστεί. Ναι, ναι, απλώς επειδή το έστειλα σαν email και σε όλους για να το αναφέρω. Αυτό. Ευχαριστώ. Στα σημερινά εισερχόμενα είδα εγώ τουλάχιστον τις υπογραφές. Δεν ξέρω πότε τις καταθέσατε και αν θα πρέπει να το ψάξουμε το θέμα, δηλαδή εάν υπήρχε μια καθυστέρηση όπως εσείς λέτε και θα το κοιτάξω από το πρωτόκολλο μέχρι τα γραφεία μας, έτσι. Αλλά οι υπογραφές ήρθαν σήμερα. Πάντως δεν ξέρω, το πρωτόκολλο του Δήμου είναι αυτό. Δεν είναι δικό μου πρωτόκολλο. Δηλαδή μπορείτε να το δείτε, δεν είναι. Θα μπορέσω την επόμενη φορά να σας πω και τις ημερομηνίες που πρέπει να δείτε. Πάντως εδώ είναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ένα πρωτόκολλο το οποίο έχουμε πάρει. Ναι, ούτε δικό μου το πρωτόκολλο, πάντως ούτε δικό σας. Ναι, εν πάση περιπτώσει του Δήμου είναι το πρωτόκολλο και εν πάση περιπτώσει. Διέβρεψα μια ειρωνία σε αυτό. Όχι, δεν είναι καμία ειρωνία. Αλλά αν υπάρχει θέμα σε κάτι το οποίο φτάνει στο πρωτόκολλο και δεν φτάνει στον παραλήφθη, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δείτε. Αυτό σα είπε και ο Δήμαρχος, ότι θα το δει. Ναι, εντάξει, αυτό. Δεν ήταν καμία ειρωνία. Στο επόμενο συμβούλιο θα πω και εγώ δεν πήγα. Ναι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να... Έστε το όνομά σας μόνο, θα φιλώ... παρέσεις εγώ. Θα ήθελα μία διευκρίνηση από τον κύριο Βουδούρη για κάποια πράγματα που υπόθηκαν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και για κάποιες αναρτήσεις που είδα στο ίντερνετ περί Μούκα Μπόι
και θα ήθελα, αν κατάλαβα σωστά τα συμφραζόμενα, αν εννοούσε τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης. Μια διευκρίνηση. Διευκρίνηση για τις αναλύσεις στο Facebook στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, λέω διευκρινήσεις στις αναρτήσεις του διαδικτύου. Κύριε Βουδούρη, είπα... Κάνετε λάθος, κύριε Ζαφιρό. Είπα ότι έγινε μια... Κάνετε λάθος. Μια στιχομηλία στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα είπαμε. Τα είπαμε. Υπήρξε... δεν μου απαντήσατε αν εννοούσατε τους Δημοτικούς Συμβούλους της Συμπολίτευσης. Εμένα αυτή είναι η ερώτηση. Το είπατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εννοούσα ό,τι ακριβώς έγραφε στην ιστοσελίδα. Διαβάστε. Κάποιοι μιλάνε και κάποιοι δεν μιλάνε. Προχωράμε. Αλλά δεν νομίζω τώρα θα φέρουν το Facebook στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτο θέμα. Βάλουμε λογοκρισία τώρα. Τι θα πει. Λήψη απόφαση περί αποδοχής απόδοσης χρηματικών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά από επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό είναι το θέμα που αναβολή από την πρώτη φορά. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Είχαμε αναβάλει το θέμα γιατί αν θυμάμαι καλά την επόμενη μέρα έτσι ήταν το Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και δεν ξέραμε ποια απόφαση θα έπαιρνε αν θέλετε το, να μην το πω συνδικαλιστικό μας αλλά συλλογικό μας όργανο. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να ενημερώσω το Σώμα και με κατεύθυνση, αν θέλετε, πρόταση να συμπατήσω είναι ότι η θέση της ΚΕΔΕ παρέμεινε όπως διαμορφώθηκε στο συνέδριο της Καλλινικής, δηλαδή να μην αποκοπούν, έτσι, και παραμένει στη διατηρητική ευχέρεια της κυβέρνησης να προχωρήσει όσο έχει τη δυνατότητα στην ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που θα της δίνει τη δυνατότητα να πάρει τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων χωρίς την συνένεση των Δημοτικών Συμβουλίων. Αυτή είναι η πρότασή μου, δηλαδή να συμπατήσουμε με την απόφαση που πήρε το συλλογικό όργανο. Αλλά όχι εδώ. Θέλει κανείς να μιλήσει. Πάμε να ψηφίσουμε. Ψηφίσουμε λοιπόν το πρώτο θέμα. Μπουρνούς. Τσεβά. Ναι. Αραπτυλής. Μάρκου. Μικρόπουλος. Πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Ο κ. Μικρόπουλος έχει το λόγο. Κοιτάξτε, εγώ ούτως ή άλλως ψηφίζω εναντίον των αγροτών τα χρήματα. Όμως θα έπρεπε το κράτος, εάν κάνει προσφυγή, να μπορούμε να κάνουμε προσφυγή αν πάρει τα δικά μας, να πούμε κύριε Δήμαρχε ότι αν πάρει να κάνει προσφυγή. Θα ήμουν σύμφωνος να τα πάρει εάν τους βουλευτές από 300 τους κάνανε 100. Αν ήταν εθνική ανάγκη είναι να τα παίρνουν. Αλλά και αυτοί πρέπει να δείχνουν καλή θέληση. Δυστυχώς το κράτος δεν έχει δείξει καλή θέληση. Δεν έχει μικρύνει τους βουλευτές, δεν έχει μικρύνει τους υπουργούς. Γιατί πρέπει να πάρει τα χρήματα αυτά. Και αν κάνει νομοθετική ρύθμιση, να προσφύγουμε κύριε Δημάρχη. Κατά συνέπεια λοιπόν, και αυτό ψηφίζω και να μην δοθούν. Καρφαντής. Ζαφυρόπουλος. Υπέρ. Παπαθανασίου. Ναι. Τσέρνου. Ναι. Βλαχάκη. Χαχολάκης. Ναι. Παρικάκης. Ναι. Παφούτης. Ναι. Κατσούδα. Ναι. Στέφ. Μουδούρης. Βασιλόπουλος, ναι. Και ο κ. Σταδόμπουλος. Ομόφωνα λοιπόν, 18 ψηφίζουν υπέρ της εισήγησης. Δηλώσεις έτσι πληροφορικά σε σχέση με αυτό που είπες κύριε Μικρόπουλε, πράγματι σε αυτή τη λογική που το θέτετε ήταν και η απόφαση του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στο πρόσφατο συνέδριο αρχές Μαΐου, έτσι, όπου υπόθηκε ότι για να μπορέσει να βοηθηθεί η κυβέρνηση εφόσον υπάρχει, ας το πούμε, το πρόβλημα,
να φτάσουν μέχρι και στο ιερετή να δώσουν χρήματα από τη δική τους, ας πω, από τα δικά τους έσοδα μέσω των Δήμων, τα έξοδα που παίρνουμε, τα έξοδα παράσταση κτλ. Και βεβαίως υπάρχει λογική να δώσουν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται σε αιρετή θέση. Αυτή ήταν και η θέση που ψήφισε το συνέδριο της Καλκιδικής. Αλλά βέβαια αυτά τα πράγματα, εάν προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι θα συζητηθούν τότε. Βέβαια, θέλω να πω ότι και εκφράζω, αν θέλετε, την προσωπική μου ανησυχία, πιστεύω ίσως να είναι και ανησυχία πολλών εξημών, το τι συμβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, το τι θα συμβεί αύριο στη χώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά για όλους μας αποτελεί ένα ερωτηματικό. Και εγώ θα ήθελα να κάνω και ένα βήμα παραπάνω και να πω και κάτι άλλο, ότι γίναμε μάρτυρες την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, και σίγουρα την προηγούμενη εβδομάδα και ίσως αυτές τις ημέρες, δύο, ας το πω, διαφορετικών λογικών εκδηλώσεων στην πλατεία Συντάγματος. Πράγματα τα οποία, αν θέλετε, εγώ δεν τα βλέπω με τόσο... Τα βλέπω με ανησυχία, τα βλέπω με επιφύλαξη. Το ημέν να πηγαίνουμε την Δευτέρα και η δε να πηγαίνουμε την Τρίτη. Να πηγαίνουμε την Τρίτη, δεν τα ξέρω αυτά, Μάκη. Την Τρίτη, ενώ στην ουσία η λογική όλων μας είναι ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να βγει έξω από το κάδρο της Ευρώπης και του ενιαίου λογισμάτου. Όχι λογική όλων μας, δυστυχώς. Δεύτερο θέμα. Λήφθη απόφαση περιέργειας υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους της σύμπραξης περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Ο κ. Βουνούς έχει το λόγο. Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. Είναι η σύμπραξη περιφερειακής Ανατολικής Αττικής και θα καλούσα να το εισηγηθεί ο επίσημα πια Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ο κύριος Κώστας Φούκας, πλάτε κύριε Φούκα, σε πολλά συμβούλια να θυμίσω μάλιστα ότι η θέση σας είναι την εδώ πέρα επάνω, την θέση του Γενικού Γραμματέα, είναι κάτι το οποίο το έχει δει ο κύριος Φούκας από το ξεκίνημά του όταν έγινε στα Καλύβια η σύσκεψη όλων των Δήμων της Ανατολικής Αττικής υπό την αιγίδα, αν θέλετε, της αντιπεριφέρειας εδώ. Ήταν παρόν ο κ. Φιλίππου, ήταν παρούσα η αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Θανοπούλου, η οποία ασχολείται με το θέμα. Είναι ακόμα και μέσα στη σύμπραξη αυτή και η Ιερά Μητρόπολη Μεσογείας και Λαβρεωτικής. Επομένως, επειδή βγήκε επίσημα το ΦΕΚ του ορισμού του κ. Φούκα, σε καλωσορίζω, Κώστα μου, εδώ στην οικογένεια του Δήμου, έστω και αργά, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει επίσημα, έτσι, και επομένως παίρνει σήμερα το βάφτισμα. Άρα έχει την τιμή δική του. Έχει την τιμή δική του. Αν του βγάλω μια φωτογραφία. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Συνέχεια αυτή την επίσης στις τουρκικές αναδρομές που έχει κάνει ο κύριος Δήμαρχος αναφορικά με την έγκριση υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στη σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με επικεφαλής εταίρο του Δήμου Σαρονικού. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, το ΤΕΒΑ. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα επιστημιστικής και βασικής ηλικής συνδρομής. Προβλέπει χορήγηση τροφίμων σε απόρους και ακόμα κοινωνικών προϊόντων, γιατί θα τροφοδοτηθούν οι χώροι των Δήμων και με ψυγεία ανάλογα με τον αριθμό που θα προκύψει των ωφελωμένων για τον κάθε Δήμο, προβλέπεται μέσα από τις αρχές Ιουλίου και ίσως και νωρίτερα από την 1η Ιουλίου να βγει η πρόσκληση από τους επικεφαλείς
Δήμους, εταίρους δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση από το Δήμο Σαρονικού, της πρόσκλησης της υποβολής αιτήσεων από τους ωφελούμενους. Εκεί θα φαίνονται ακριβώς οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να συμμετέχει κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ουσιαστικά να εγκρίνει την υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου συνεργασίας, γιατί με απόφαση της απειρότριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Χρονιάς και Αλληλεγγύης, ο Δήμος Κερμίου εντάσσεται μέσα στο πρωτοκόλλο συνεργασίας που θα υπογραφεί με επικεφαλής του Δήμου Σαρονικού στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Από εκεί και μετά ορίζονται δύο υπάλληλοι του, οι προϊσταμένοι της κοινωνικής προστασίας, η κυρία Μαχιούδη και με αναπληρώτερη την κυρία Προστά, για ως εκπρόσωποι επικοινωνίας για την υλοποίηση αυτής της δράσης. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Εγώ θέλω να πω το εξής, είναι προφανές ότι αφού φτάσαμε στα δημοτικά μας συμβούλια να συζητάμε για προγράμματα για τη συντηστική και βασική συνδική συμβούλη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Στην πρώτη συνάντηση που κάναμε, θύμισε μου πως ήταν πριν 20 Ιανουαρίου, στις 20 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο Δήμου Σαρονικού στα Καλύμια. Πραγματικά, στην πρώτη, αν θέλετε, τοποθέτηση μου και προς τους αντιπεριφερειάρχες εκεί και τους υπόλοιπους συναδέλφους, είπα κάτι, αισθάνθηκα πάρα πολύ μόνος, το ξαναλέω και δεν ξέρω αν θα αισθανθώ πάλι μόνος, ότι για μένα ναι, αυτό που θα έπρεπε να κοιτάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στην ουσία θεματοδοτεί την όλη ιστορία, είναι να υπάρξουν λύσεις για εργασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Να υπάρχει καταπολέμηση της ανεργίας, να υπάρξει, αν θέλετε, κινήσεις προς τη μεριά της ανάπτυξης. Να του δώσω σήμερα, ας το πούμε, κάτι έτσι επισητιστικό που λέει και να ζήσει το σήμερα, έτσι, μόνο για σήμερα ή μόνο για αύριο, κάτι που εμείς και εμείς σαν Δήμος, αλλά χωρίς να μειώνω και τις προσπάθειες άλλων Δήμων που ίσως το κάνουν και καλύτερα από εμάς ή χειρότερα από εμάς, δεν έχει σημασία. Υπάρχει τέλος πάντων ένα ανθρωπιστικό δίκτυο που μόνο οι Δήμοι, οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού έχουν αναπτύξει, στηρίζονται πάνω στη βοήθεια που παίρνουν από τον κόσμο, από την τοπική κοινωνία, για να μπορέσουν να βοηθήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, λύσεις χρειαζόμαστε, λύσεις σε μια άλλη κατεύθυνση. Αναγκαστικά θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι θετική η άποψή σας για το σύγχρονο συνεργασίες να υπογράψουμε, αλλά θα πρέπει το μάτι μας να μένει μπροστά και να μένει στο πώς μπορεί να έρθει η ανάπτυξη, πώς μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία. Από αυτό το πράγμα πονάει ο λαός μας. Ευχαριστώ. Να ψηφίσουμε. Ωραία. Για το δεύτερο θέμα λοιπόν, Μπουρνούς. Τσεβάδο. Ναι. Αραπκυλής. Ναι. Μάρκο. Ναι. Μικρόπουλος. Ναι. Καλφαντής. Ναι. Ναι. Μισοκύλης. Ναι. Ναι. Ζαφυρόπουλος. Ναι. Λύπη. Παπαθανασίου. Ναι. Ναι. Τσεβά. Ναι. Βλαχάκη. Συγγνώμη, Τσέρνο. Συγγνώμησα. Ναι. Βλαχάκη. Ναι. Χαβολάκης. Ναι. Παρικάκης. Ναι. Ναι. Αδαμόπουλος. Ναι. Ναι. Φαφούτης. Ναι. Ναι. Κατσούτα. Ναι. Ναι. Στέφ. Μπουδούρης. Βασιλόπουλος, ναι. Και ο κ. Ζαφυρόπουλος, που εσείς ήρθε.
Ναι. 19 υπέρ, ψηφίζομαι. Το τρίτο θέμα αναβάλλεται. Τέταρτο θέμα. Λήψη αποφάσεις περί απόδοσης σημαντικού ετάματος προπληρωμής για τη χορήγηση ιδέας παροχής ΔΕΔΙΕ στη θέση οχυρό. Ο κ. Κουβούτη. Είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για νέα παροχή στο οχυρό για ώστε να μπορέσει το κηλικείο που έχει νοικιαστεί να έχει ανεξάρτητη παροχή. Γιατί όταν έγινε η νοικίαση, δεν είχε γίνει διαδικασία τακτοποίησης, δεν μπορούσε να πάρει ξεχωριστό ρολόι και υδροδοτούνταν από το δημοτικό φωτισμό, να το πω έτσι, που χρησιμοποιούνταν για τα γήπεδα. Κάναμε σαν δημοτική αρχή τη διαδικασία εξ αρχής. Εγκρίθηκε, πέρασε το συμβούλιο και πληρώθηκε. Τώρα έρχεται έχει μια λέξη από άλλο αρχίζει. Η απόδοση. Η απόδοση του δημοτικού εντάγματος προσέγγιση από το διαχειριστή. Θέλει κανεί να μιλήσει για το θέμα. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Ψηφίσουμε λοιπόν το τέταρτο θέμα. Μπουρνούς. Ναι. Τσεβά. Ναι. Άρα τη λύση. Ναι. Μάρκο. Ναι. Μικρόφωνο. Ναι. Καλφατής. Μισοκύλης. Ναι. Ζαφυρόπουλος. Ναι. Παπαθανασίου. Ναι. Τσέρνη. Ναι. Ναι. Βλαχάκη. Ναι. Χαχολάκης. Ναι. Παρικάκης. Αδαμόπουλος. Ναι. Φαφούτης. Ναι. Ναι. Κατσούδα. Στέφη. Ναι. Βουδούλης. Βασιλόπουλος, ναι. Ψηφίζει τομόφωνο με 19 ψήφους. Τέταρτο θέμα. Πέμπτο θέμα. Λήψη απόφαση περί απόδοσης σημαντικού εντάγματος προπληρωμής για την επάφηση ισχύως παροχής ρεύματος στα γήπεδα τένις που έχει ρο. Ο κ. Μουνούς. Ναι, στην ίδια διαδικασία η υπάρχουσα παροχή δεν έφτανε για να μην πέφτουν οι ασφάλειες όταν όλα τα γήπεδα ανοίγαν με τις προβολές και ταυτόχρονα με τη νέα παροχή έγινε και επάφηξη παλιάς. Και έρχεται τώρα πάλι η απόδοση του κλιματικού εντάγματος πληρωμής επάφηξης. Είναι στον ίδιο χώρο δύο διαφορετικές παροχές, κόπηκαν δύο διαφορετικά εντάγματα, δυστυχώς μπορούν να έχουν διαφορετικά θέματα. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί στο πέμπτο θέμα? Ψηφίζει το μόφωνο λοιπόν με 19 υπέρ.